το 7 είναι στη Λιθουανία και το 8 της Λετωνίας θα πάει στη Γερμανία. Αυτή ήταν η βαθμή της Γερμανίας, 107, μέχρι εκεί έφτασε. Στην Ιρλανδία το δεκάρι, που ανεβαίνει από την 1η στην 8η θέση. Δεν έχουν δίπλα αύξοντα αριθμό, βέβαια. Πρέπει να μετράς τις σειρές. Και το δωδεκάρι της Λετωνίας θα πάει με βασανιστικό τρόπο. Στην Ιταλία. Ωραία το κάνανε πάντως. Το Αζερβαϊτζάν είναι η νικήτρια. Κυρίες και κύριοι, ο 56ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision αναδεικνύει το Αζερβαϊτζάν. Από την αρχή του διαγωνισμού είχαμε επικεντρωθεί στο Αζερβαϊτζάν, πρέπει να σας πω. Τώρα μπορώ να σας τα πω όλα αυτά. Αλλά είχαμε επιλέξει τις μεταδόσεις να μην δημιουργήσουμε κλίμα για ευνόητους λόγους, γιατί κανένας δεν χρειάζεται να του υποβάλει ή να του επιβάλει οποιαδήποτε σκέψη. Εδώ βλέπετε το Αζερβαϊτζάν. Υπάρχουν και διάφορα ποδοβολητά από πίσω μας, διότι ο κομμεντέιτορ, ο σχολιαστής του Αζερβαϊτζάν, είναι παραδίπλα και τον τρέχουν τώρα, γιατί είναι εκείνος ο οποίος θα πάρει την πρώτη συνέντευξη από το ζευγάρι που κέρδισε. Μεγάλη στιγμή για το Αζερβαϊτζάν. Το Αζερβαϊτζάν, πρέπει να σας πω, ότι ήθελε πάρα πολύ να νικήσει, να κερδίσει την Eurovision. Έχει επενδύσει πολύ marketing σε όλη αυτή την ιστορία τα τελευταία χρόνια. Η EBU της είχε δώσει στο Αζερβαϊτζάν το Eurodance, το οποίο ακυρώθηκε κάποια στιγμή. Και τώρα τρέχουν οι Αζέροι καλλιτέχνες. Η Νίκη και ο Ελ, εκείνος είναι 21 ετών, εκείνη είναι 30, γονιπετής, ευχαριστούν το ευρωπαϊκό κοινό, δεν το πιστεύουν, είναι η στιγμή, η μεγάλη στιγμή του νικητή, το γήπεδο έχει σηκωθεί όρθιο. Αυτοί οι δύο καλλιτέχνες στον σχετικό εθνικό τελικό είχαν ισοβαθμίσει και για να μην μείνει κανείς παραπονεμένος, ήρθαν και οι δύο, η απονομία έγινε με συνοπτικές διαδικασίες. Είναι όχι πολύ γερμανικό τρόπο. Τα συγχαρητήρια που προσπαθεί να απευθύνει η Άνκε. Η Λένα πρόλαβε και έκανε την απονομή. Προσπαθούν και οι παρουσιαστές να κλείσουν τη βραδιά. Τα πλάνα είναι πάρα πολύ ωραία. Το Αζερβαϊτζάν λοιπόν είναι ο μεγάλος νικητής του 56ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision.